Έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο Παραρίου Πάγο, τον κύριο Χαράλαμπο Αποστολίδη. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε? Και ευλογίαν σε όλους. Καλά. Είστε καλά? Καλά, καλά. Δεν ανέφερα όλο το βιογραφικό σας, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά τον ποντιακό ελληνισμό. Καλύτερα να έχουμε μια κουβέντα από το να... Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Λοιπόν, τεράστια η σημερινή ημέρα. Δυστυχώς με πολύ άσχημο θέμα, αλλά σαν ημέρα μνήμης νομίζω ξεπερνάει έτσι τα στενά όρια της Ελλάδας. Δεν ξέρω, ένα πρωτοσχόλιο. Δεν υπάρχουν λόγια μάλλον για να το περιγράψουμε. Αυτή η μέρα σήμερα τιμάται σε 5 ηπείρους. Αφρική, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Ασία, γιατί παντού έχουμε συλλόγους. Και τιμάται ως ημέρα μνήμης των θυμάτων μιας άγριας γενοκτονίας από τους Νεότουρκους και τον Μουσταφά και Μαλπασά, με 353.000 νεκρούς. Μια απάνθρωπη σφαγή την οποία προετοίμασε και σχεδίασαν δύο Γερμανοί στρατηγοί. Ο Λίμαν Φον Σάντερς, οι οποίοι κάναν πρόβα πάνω σε εμάς και στους Αρμένιους για το μετέπειτα επελθέν ολοκαύτωμα των Εβραίων. Διότι αν η Ευρώπη άνοιγε τότε τα μάτια της, θα έβλεπε πού εκολάπτεται το αυγό του φιδιού. Ξεκίνησαν με εμάς λοιπόν. Και οι Αρμένοι, 1,5 εκατομμύριο, και οι Ασσύριοι και άλλες μειονότητες αλλόθρησκες. Δηλαδή το δόγμα ήταν μια σύσκεψη που έκαναν εδώ, στο τουρκικό προξενείο, στο σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ, έλεγαν όπως ο καλός φωτής, δεν κόβει τα χόρτα, δεν τα κουρεύει τα αγριόχορτα, έτσι μας θεωρούσαν. Αλλά τα πιάνει από τη ρίζα με το αλεύρι και τα ξεριζώνει ώστε να μην ξαναφυτρώσουν, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς και με τους Έλληνες και με τους Πόντιους και με κάθε αλόθρισκο, ώστε να αποκτήσουμε την φιλετική και θρησκευτική καθαρότητα. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της θεωρίας, που δεν είναι η μετέπειτα αναπτυχθήσα θεωρίας της αριστεράς φυλής, της εθνοκαθάρισης δηλαδή, μας γενοκτονία. Το να σας πω ιστορίες, 100.000 ποντιακές οικογένειες θα μπορούν να σας πούνε και από μια ιστορία, τις οποίες διηγηθήκαν οι παππούδες μας. Το πώς έφτασα εγώ σήμερα να λέγω με Χαράλαμπος και γιατί, και γιατί τη μάνα μου, την κόρη μου, την αδελφή μου, τη γιαγιά μου, την ανιψιά μου, τις λένε Σοφίες, μέχρι και τις γάτες μας Σοφίες. Έχουν μια ιστορική διαδρομή. Ποιος έσωσε ποιον, τι έγινε στο Αντάρτικο, πώς μας εξανδραπόδησαν, πώς μας έσφαξαν, πώς. Όντως κύριε Αποστολίδη, εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τι περάσαν αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, στο πλήρες μέγεθος της καταστροφής, αλλά νομίζω αναγνωρίζουμε όλοι την ψυχική δύναμη αυτού των ανθρώπων, ίσως είναι και πολύ light η έκφραση, ψυχική δύναμη, να χάνεις τα πάντα και όχι μόνο να στέκεσαι όρθιος, να ξαναρχίζεις από το μηδέν και δόξα τω Θεώ οι Πόντιοι έχουν αφήσει απίστευτη και συνεχίζουν και κάνουν απίστευτο έργο στα πολιτιστικά δρόμενα, στην δομή της κοινωνίας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι ήταν άκρως ευεργετική η παρουσία των Ποντίων στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, παρότι στα πρώτα χρόνια και για πολλά χρόνια έπεσε. Θα τον ξαναπάρουμε, τον κύριο Αποστολίδη. Πήγα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, Κώστα, τις πρώτες δεκαετίες στην Ελλάδα δεν τους υποδέχτηκαν με τα βαϊό κυκλάδων. Καλά, κλασικοί Ελληνάρες αφού είμαστε, εννοείται. Λοιπόν, έλεγα κύριε Αποστολίδη... Δεν ξέρω πόσο ραδιοφωνικό χρόνο έχω. Έχουμε τουλάχιστον 20 λεπτά. Α, λοιπόν, θα σου πω τι πέρασαν, για να καταλάβει και να το νιώσει ο κόσμος. Όταν λοιπόν γινόταν οι σφαγές εκεί στα χωριά μας, τα παλικάρια και οι άντρες που μπορούσαν να κρατήσουν την οικογενειακή μου ιστορία, σου λέω, σαν και αυτήν, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σήμερα στην Ελλάδα που μπορούν να σου διηγηθούν παρόμοιες. Τα παλικάρια βγήκαν στο Αντάρτικο, πολεμούσαν. Συγγνώμη λίγο που έχουμε ένα θέμα. Λοιπόν, συγγνώμη, έγινε ένα λάθος. Ναι. Τα παλικάρια λοιπόν ήταν στο βουνό, βγήκαν στο βουνό, πολεμούσαν. Και ήρθε η είδηση στο χωριό ότι έρχονται οι Τσέτες και οι Κούρδοι.
με την ιστορία να είμαστε δίκαιοι. Τα άτακτα τάγματα που μας στέρισαν ήταν Κούρδοι. Άσχετα τους αγαπάμε τώρα για αυτά που περνάνε. Βγήκαν λοιπόν όλα τα γυναικόπαιδα, καμιά κατοστήνω ματέι, να φύγουν στα βουνά να συναντήσουν τους αντάρτες. Μεταξύ αυτών και η Σοφία Λεχώνα με το ασαράντιστο ακόμη βρέφος. Το έβαλε κάτω από την ποδιά, την φωτά την ποντιακή. Και μια που είστε και ποδοσφαιράνθρωποι, να ξέρετε ότι η φωτά, η ποδιά δηλαδή, της μάνας, της πόντιας, εκεί στην Τραπεζούντα, έχει το ίδιο χρώμα που έχει η φανέλα της Τράπεζων Σπορ. Αυτό το μοβ. Ναι. Για να δεις τους δεσμούς. Ήταν το κύριο χρώμα της φωτάς. Αλλά μέσα στη χιονοθύελα, το κρύο, η Σοφία η καημένη κουράστηκε. Βάρινε το βήμα της, έμεινε πίσω. Οι άλλοι τρέχαν, δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Η Σοφία κάθισε στο φρύδι ενός λόφου ανάμεσα σε κάτι πουρνάρια να φυλαχτεί. Το πρωί όταν ήρθαν τα παλικάρια την βρήκανε παγωμένη, πεθαμένη. Αλλά το παιδί, ο Χαράλαμπος, ζούσε. Γιατί βίζαξε από το γάλα της μάνα το ζεστό από το νεκρό της κορμί και από τη θερμοκρασία του σώματος της Σοφίας που θυσιάστηκε, έζησε. Έκτοτε όλες οι γυναίκες του Σογιού μας λέγονται Σοφίες και οι υπόλοιποι Χαράλαμποι. Αυτά εγώ τα έχω ακούσει ζωντανά. Και όταν ο παππούς μου Χαράλαμπος πέθανε και αυτή την τελευταία του πνοή, εγώ ήμουν πρωτοετής στη νομική, θα του πιάνα το χέρι. Ξέρεις τι μου είπε, αδελφέ? Δεν μου είπε ούτε καλό πτυχίο, ούτε να γίνεις μεγάλος δικηγόρος, ούτε να αποκτήσεις χρήματα, σπίτια, πλούτη, δόξα, τίποτα από όλα αυτά δεν μου είπε. Mm-hmm. Η τελευταία του πρόταση πριν ξεψυχής ήταν «Πουλίμ, χάμπο». Μην ανασπάλσεις ποτέ, μην ξεχάσεις ποτέ ποιοι είμαι, από πού ήρθαμε. Και πέθανε. Αυτά λοιπόν τα βιώματα τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας, μέσα από τους συλλόγους μας. Και το ότι σήμερα μιλάμε για 101 χρόνια από την ημέρα της γενοκτονίας οφείλεται στο ότι δεν ξεχάσαμε. Αν είχαμε ξεχάσει δεν θα μιλούσαμε. Και αυτό επιδίωξαν πολλοί παράγοντες. Και εξωγενείς αλλοδαπή, αλλά και εσωγενής σε κάποιες περιπτώσεις. Να ξεχάσουμε. Όχι, δεν θα ξεχάσουμε. Και θα θυμόμαστε η μνημόσυνων αιώνιων. Κύριε Αποστολίδη, αυτή είναι η σημερινή ημέρα. Γιατί άρχισε τόσο πολύ το ελληνικό κράτος να γνωρίσει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης? Για πρώτη φορά το ζήτημα της διεθνοποίησης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και η λέξη γενοκτονία ακούστηκε στα υψώματα του Βερμίου όταν εκτίζεται από το Ίδρυμα και το Σωματείο το ομώνυμο Παναγία Σουμελά από τον Παναγιώτη τον Τανιμανίδη, τον Ακαδημαϊκό και Άρχοντα του Πατριαρχείου. Μάλιστα εσείς που είστε και στα μίντια, είναι ο παππούς του Σάκη του Τανιμανίδη. Ναι. Γνωστός του Σάκη του Τανιμανίδη, ναι. Έκτοτε το παρέλαβε ένας πολύ δραστήριος βουλευτής, είδατε από τη συγκίνηση, ξεχνάω το όνομα, αλλά δεν πειράζει, και με τον Λαβρεντίδη τον Σερό και με όλους, και η Ανδρέα Προεδρεύοντας της Βουλής του Μανί, υπήρξε ομόφωνη απόφαση για την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα της ποντιακής γενοκτονίας. Μάλιστα ένα αξιοσημείωτο, είναι μια από τις ελάχιστες φορές που η Βουλή νομοθέτησε, αποφάσισε καλύτερα, με 300 στα 300, χωρίς ένας να διαφωνήσει να κρατήσει αστερίσκο υποσημείωση. Έκτοτε πήγαμε το θέμα στον ΟΗΕ και που παρότι ξέρετε οι βουλευτές ή οι υπουργοί της εκάστοτε κυβερνήσεως μας συνόδευαν, ποτέ μα ποτέ το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έθεσε αυτό το θέμα στα διεθνή φόρα. Το θέταμε εμείς. Και στο Ευρωκοινοβούλιο. Επί Τρακατέλη αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με πρόεδρες των εξωτερικών υποθέσεων, τώρα αυτά τα ξέρω γιατί τάζησα και ήμουν από τους οργανωτές. Τον Κάμιουελ Έρλινγκς Σαμουήλ, Ολλανδό Ευρωβουλευτή, Σαμουήλ Έρλινγκς, σας λέει τίποτα το Σαμουήλ? Γι' αυτό μας κατάλαβε. Ναι. Είναι εβραϊκό όνομα, έτσι. Ναι. Πετύχαμε τις πρώτες αναγνωρίσεις.
οι πατριώτες μας όλα τα μέρη του κόσμου, Σουηδία, Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, αναγνωρίστηκαν. Έχουμε πετύχει ως πόντι πολλές αναγνωρίσεις και από ομοσπονδιακές βουλές. Τώρα ετοιμαζόμαστε για τον Καναδά. Ήδη όλες οι πόλεις, οι πολιτείες του Καναδά έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Και στην Αυστραλία το ίδιο. Είναι Νέα Νότια Ουαλία, Καμπέρα, Μελβούρνη, Σίδνεϊ έχουν αναγνωρίσει. Αυτό γίνεται και στον Καναδά. Καμιά 25 states των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και η Νέα Υόρκη την έχουν αναγνωρίσει. Και προχωρούμε. Προχωρούμε. Ποτέ όμως η ελληνική πολιτεία δεν πρόθεσε το θέμα. Όταν έκανα τις διαπραγματεύσεις και ήμουνα στις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επεσκέφθηκα το αντίστοιχο γραφείο για την αρμενική γενοκτονία. Ξέρετε, είχε 15 υπαλλήλους και διευθυντή με βαθμό πρέσβεως, οι οποίοι φρόντιζαν για το λόμπι για την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας στις Βρυξέλλες. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, η ελληνική πολιτεία με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με καλή φωνή του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, κάτι κινήθηκε. Αλλά ό,τι κινήθηκε, κινήθηκε αποκλειστικά από τους ποντιακούς συλλόγους. Από εμάς τους ίδιους τους ποντίους και από τα λόμπι που δημιουργούσαμε κατά καιρούς. Φέτος ακούω ότι θα ανοίξει η Παναγία σου μελά στον Πόντο. Όντως πριν 4-5 χρόνια είχαμε επιφυλάξεις, γιατί ο Πατριάρχης μας είπε ότι στερούγες του οποίου είμαστε, μας εκάλεσε και μας είπε ότι η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να γίνουν έργα, αναστήλωσης, υποδομής κτλ. Εμείς είχαμε βέβαια την καχυποψία ότι όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες και εν την ημέτρο ήταν. Μετά από 5 χρόνια τα τελείωσαν τα έργα και φέτος ο κύριος Ερντογάν είπε ότι τον Αύγουστο ή από αρχές Ιουλίου θα είναι έτοιμη η Παναγία σου Μελά προς επίσκεψη. Βέβαια ο Ερντογάν το κάνει για τουριστικούς λόγους, γιατί οι καταραιούσεις της τουρκικής οικονομίας από κάπου πρέπει να αριστεί έσοδα. Βέβαια. Και κάθε 15 Αύγουστο εμείς πηγαίναμε κατά δεκάδες χιλιάδες εκεί. Βέβαια ο Ερντογάν το κάνει για τους δικούς τους λόγους, εμείς το κάνουμε για τους δικούς μας. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή για ταξίδια στην Τουρκία φέτος, επειδή ο κορονοϊός θερίζει και οι Τούρκοι καημένοι, ο λαός πεθαίνει σαν τα σκυλιά στα μπέλια που λέγανε οι παλαιότεροι. Επειδή ο Ερντογάν μας έλεγε στην αρχή το τουρκικό γονίδιο δεν το πιάνει ο κορονοϊός και άλλες τέτοιες αηδίες, τα θυμάστε. Αλλά παρά τα αυτά θα είναι ανοιχτή. Επίσης θέλω να σας πω ότι φυσικά με όλα τα μέτρα ασφαλείας το 15 Αύγουστο θα λειτουργήσουμε την Παναγία σου Μελά όπως κάθε χρόνο στο Βέρμιο. Θα γίνει το 22ο συναπάντημα της Ποντιακής Νεολαίας, όχι με τόσα παιδιά, 300-400 που μαζευόταν επάνω, με ολιγότερα, αλλά και με όλα τα μέτρα προφύλαξης. Εκείνο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που γίνεται και μαζεύεται τα παιδιά από όλα τα μέρη του κόσμου και γίνονται διαλέξεις, χορεύουν, μαθαίνουμε τις ιστορίες κλπ. Όπως και να σας πω και να σημειώσω ότι ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα μας της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Εμείς σαν Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακού Ελληνισμού θέτουμε και άλλα θέματα. Τα θέματα των ατομικών ελευθεριών. Έχω επισκεφτεί τον Πόντο δεκάδες φορές. Έχω γυρίσει από χωρίο εις χωρίο. Έχω βρει πάρα μα πάρα πολλούς ποντιόφωνους, κρυπτοχριστιανούς. Έχω κατέβει σε αμέτρια κουί. Κουί, ξέρετε τι σημαίνει το κουί, έτσι, αυτό το αμπάριτο σκαμμένο μέσα στο έδαφος. Όπου άναβαν καντήλες και προσκυνούσαν την Παναγία σου Μελά και μας λέγανε εντάξει, και μας ζητούσαν εικόνες, κεριά και εικονισματάκια. Και το βλέπει κανείς αυτό, ότι όσες φορές με τον Πατριάρχη μας, ακόμη και την πρώτη φορά που λειτουργήσαμε την Παναγία σου Μελά μετά από 80 τόσα χρόνια, Τουρκάλες με τις μαντήλες, μουσουλμάνες, επειδή δεν δίναν στόχο και ενεπλέκοντο με τουλάχιστον 10-20 χιλιάδες πόντιους που ανεβήκαμε πάνω, πήγαν και προσκυνούσανε και περνάνε μαντιλοφορούσες μουσουλμάνες και εκτιμούν και πιστεύουν και κάνουν το σταυρό τους στην Παναγία σου Μελά. Αυτά τα δικαιώματα λοιπόν των ποντιοφόνων χριστιανών, κρυπτοχριστιανών,
καταπατούνται στην Τουρκία ως ανθρώπινα δικαιώματα. Η Τουρκία επίσης αλλοιώνει τη φύση και το χαρακτήρα και την προέλευση των ιστορικών μας μνημείων. Δεν μένω μόνο στο ότι η Αγία Σοφιά Τραπεζούντος μετατράπηκε σε τζαμί. Αν πάτε και στην Παναγία Σουμελά θα δείτε απ' έξω έχει μια πινακίδα η οποία λέει το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, κλασικό δείγμα του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής του Οθωμανικού κράτους, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γελάμε. Ναι. Πριν από λίγα χρόνια, στα υπόγεια της Αγίας Σοφίας βρέθηκαν εκατοντάδες κοιμήλια, έχει εκδοθεί και σχετικό βιβλίο, τα οποία υπάγησαν από το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά και σάπιζαν στα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς Κωνσταντινούπολεως. Τέλος πάντων, για να μην λέω πολλά και στοχοποιώ ανθρώπους, με τη φροντίδα Ελλήνων και Τούρκων αρχαιολόγων αφιερωμένων στη δουλειά τους, τα συντηρήσαμε, τα αναδείξαμε, τα φωτογραφίσαμε, εξεδόθηκε ένας τόμος από το Ίδρυμα της Παναγίας Σουμελά και τη Μητρόπολη Βερίας. Ένας καταπληκτικός τόμος όπου θα δείτε από σταυρούς του Νικηφόρου Φωκά μέχρι πατριαρχικά γράμματα, συγγύλια, άμφια, εικονίσματα κτλ. Τα οποία εμείς ζητάμε να επανατοποθετηθούν στην Παναγία Σουμελά, στον πόντο εννοώ. Ναι, ναι. Εκεί, ούτως ώστε ο επισκέπτης νοερά να ταξιδεύει μέσα από τα ελληνικές επιγραφές, από τα γράμματα, από τα αρχεία, από τα βιβλία, από τους σταυρούς, από τα εικονίσματα. Και να αντιλαμβάνεται πόσο κλασικό μνημείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι η Παναγία Σουμελά. Βλέπετε, είναι μια σειρά ζητημάτων που προωθούμε. Αυτά κάνουμε. Σήμερα κλαίμε, δεν χορεύουμε και φροντίζουμε να μεταδίδουμε στα παιδιά μας αλλά και σε όλους τους Έλληνες αυτή τη μέρα, η οποία ποντιακή γενοκτονία είναι μέρος. Και έχω την χαρά, την τιμή και την περηφάνεια να το λέω ότι πρώτος το εισηγήθηκα και στα υπόλοιπα προσφυγικά σωματεία, στον Γρασιάτο, τον Θρακικό κτλ. Ότι η ποντιακή γενοκτονία είναι μέρος της ευρύτερης γενοκτονίας εναντίον των Ορθοδόξων πληθυσμών από πάνω από τον Πόντο, τη Θράκη, τη Μικρασία μέχρι το τελευταίο παράλιο της Μικράς Ασίας αλλά και την Καπαδοκία, όπου εξεδιώχθησαν και γενοκτονήθηκαν χιλιάδες Έλληνες. Και νομίζω και ότι αυτό εδώ άρχισε πια και οριμάζει και έχουν και κινούνται με τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο και τα υπόλοιπα προσφυγικά σωματεία. Αυτά έχω να σας πω. Συγγνώμη αν ήμουν λίγο παραπάνω συγκινησιακά φωτισμένος, αλλά θα τα θυμάσαι αυτά. Όχι, προς Θεού. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Ήθελα να σας ρωτήσω και για τα πρώτα χρόνια των Ελλήνων του Πόντου στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, γιατί τα πράγματα δεν ήταν αγγελικά πλασμένα για τους ανθρώπους. Μια άλλη φορά, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ήμασταν εδώ τουρκόσποροι. Πολλοί φύγανε με καράβια από το εσωτερικό και διασκορπίστηκαν στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Γεωργία, Ουκρανία, σημερινή Ρωσία, τότε Σοβιετική Ένωση. Είναι αυτοί που ακόμη διατήρησαν και τα ονόματά τους παρά τις διώξεις του Στάλιν, και οι οποίοι όταν έρχονται πίσω στην Ελλάδα, ας πούμε, τους λέμε Ρωσοπόντιους ή Ρώσους. Ναι, είστε και αθλητικό ραδιόφωνο, με καταλαβαίνετε. Βέβαια. Αυτοί οι Ρώσοι είμαστε, λοιπόν. Βέβαια. Και ξεχνάνε ότι αυτούς που ονομάζουν Ρώσους, ξεχνάνε ότι η Ελληνική Επανάσταση του 1921 ξεκίνησε από ένα Ρώσο, από τον Υψηλάντη. Πόντιο στην καταγωγή. Ότι ο Κωστής Μοσκόφ και οι υπόλοιποι της φιλικής εταιρείας Ρώσοι ήτανε. Και ο Καποδίστριας Ρώσος ήτανε. Ήταν ο Μέγας Μάγιστρος, ο Πρωθυπουργός, στο παλάτι του Τσάρου. Και ήρθε και έγινε εδώ και αυτόν το σκοτώσαμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Ψηλά γράμματα, κύριε Αποστολίδη, για μερικούς. Είναι τόσο χοντρά. Είναι φωτεινές πινακίδες που βοούν. Που μόνο όποιος είναι, όχι μόνο τυφλός στα μάτια, αλλά τυφλός στο μυαλό δεν μπορεί να δει και να καταλάβει. Εγώ το έλεγα και νωρίτερα, το να διαβάζω ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι τιμάει την σημερινή ημέρα, αλλά παράλληλα και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και δημοσίως ο Ρώσος, ο έτσι αλλιώς, είναι η μέγιστη υποκρισία και δεν λέμε κάτι άλλο. Εντάξει, γιατί θα ανοίξουμε μια άλλη κουβέντα και δεν έχουμε και τον χρόνο. Με την νομική σας ιδιότητα και την εμπειρία σας, κάντε μου λίγο ένα σχόλιο για όλη αυτή την κατάσταση. Με τον ΠΑΟΚ, τα δικαστήρια, το ΚΑΣ, έτσι ένα σύντομο σχόλιο.
Γιατί και φέτος έχουμε δικαστικές υποθέσεις δυστυχώς. Κοιτάξτε, με μερικές άστοχες ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν ουσιαστική σημασία, δώσαμε στους από κάτω, δηλαδή εννοώ το ΠΟΚ, το δικαίωμα να μας επιτιμούν. Καταλάβατε. Είναι σαν να σας λέω ότι έχω τον αρχιλιστή Βέλη. Δεν τον ακούμε τον κύριο Πιστολίδη. Ναι, θα ακούμε τώρα. Έκανε διακοπή, ναι. Σαν να πείτε λίγο αν θέλει. Είναι σαν ο λίσταρχος Νταβέλης να κατηγορεί, ας πούμε, κάποιον ότι ξέρεις πήρες μια φέτα ψωμί από εκεί που δεν έπρεπε να την πάρεις. Δεν είναι ουσιαστικά. Και χειριστήκαμε και αρκετές περιπτώσεις λάθος. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μαθαίνουμε και τα λάθη μας. Δεν κατηγορώ, ούτε υποβάλλω μομφή, ούτε στις διοικήσεις, ούτε στα νομικά συμβούλια, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει και ένας καλύτερος χειρισμός. Κάτι τελευταίο γενικότερα, κύριε Αποστολίδη. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο γίνεται πιο δυσκύλιο το σύστημα με τα δικαστήρια, τη δικαιοσύνη, πολλές καθυστερήσεις. Γενικά μιλάω, υπάρχει τρόπος να λυθεί ή όσο περνάνε τα χρόνια θα βλέπουμε ακόμα πιο μεγάλες καθυστερήσεις, όχι μόνο σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, με την πολιτική, με οικονομικά εγκλήματα, είναι πάρα πολλές υποθέσεις, αλλά βλέπουμε μια καθυστέρηση. Ακούστε, πού οφείλεται αυτή? Θέλει το κράτος να επέμβει και να δώσει δρόμο να βαδίσουν οι δικαστικές αρχές, θα καταφέρει μια χαρά. Εκεί όπου έχει να ξεπληρώσει γραμμάτια, δεν κουνιέται τίποτα. Ή αυτοκτονούν οι μάρτυρες, εδώ και το καράβι κοντεύει να αυτοκτονήσει, να βυθιστεί. Μισοβυθισμένο είναι τόσα χρόνια εκεί. Έτοιμο είναι. Ναι, θα αυτοκτονήσει και αυτό. Λοιπόν, όντως ναι, υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Και νομίζω ότι γενικότερα και εσείς σαν νομικός, γιατί μιλάτε και με πολίτες και με συναδέρφους σας, νομίζω ότι καταλαβαίνετε και την αίσθηση που έχει ο κόσμος ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γενικότερα δεν μιλάω για συγκεκριμένες υποθέσεις. Δηλαδή, εγώ από ό,τι αφουγκράζομαι, δεν έχει και πολύ εμπιστοσύνη ο κόσμος στην ελληνική δικαιοσύνη πλέον. Όταν βλέπει ότι άνθρωποι με ισόβια και 500 χρόνια βγαίνουν στα 8 χρόνια. Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Κοίταξε. Ο κόσμος κάνει το εξής λάθος. Μου μιλάς για τον παιδεραστή, έτσι. Ναι, ναι. Ο οποίος ξανασυνελήφθηκε με παρέμβαση του Αριουπάγου του κ. Πλιώτα. Ναι. Άκουσε. Ο παιδεραστής είχε ξεχωριστές ποινές 300-400 ετών, οι οποίες όμως αφού συγχωνεύτηκαν κατέληξαν σύμφωνα με τον νόμο σε 20 χρόνια. Δεν υπάρχει συγχωνευτική ποινή παραπάνω από 20 χρόνια. Δεν είχε ισόβια ο παιδεραστής. Αυτή λοιπόν την ποινή των 20 ετών εξέτησε, όπως λέει ο νόμος, και που η πολιτεία ψηφίζει, όχι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους της πολιτείας, την εξέτησε και βγήκε. Δεν είχε ισόβια. Σε αντίθεση με τους βιαστές δολοφόνους της Ρόδου, επευλήθη μια ισόβιος κάθριξης, όπου σημαίνει 16 χρόνια σκαστά, για να τολμήσεις, και όταν λέω σκαστά, μέσα. Ναι. Ούτε ευεργετικούς ούτε τίποτα, για να τολμήσεις να κάνεις αίτηση να βγεις υπόρους, είναι άλλα 5 χρόνια από τα 15, γράψε 20, 21, 22 χρόνια. Και δεν θα βγουν με το πρώτο. Λοιπόν, έχει διαφορά, ο κόσμος μπερδεύεται. Αλλά δεν έχει άδικο που μπερδεύεται, διότι με τόση πολυνομία μπερδευόμαστε κι εμείς οι δικηγόροι. Δεν θα μπερδεύεται ο κόσμος. Πάντως, κοιτάξτε, το ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί, λειτουργεί. Το ωραία. Ότι αργεί, αργεί. Το ότι έχουμε αφιερωμένους, δεν είναι εξαιρέσεων. Δικαστές στο έργο τους έχουμε. Το ότι κάνουν λάθη και κρίνουν, ναι, κάνουν, είναι ανθρώπινα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι, κοιτάξτε, ο κόσμος, εγώ είμαι 31 χρόνια δικηγόρος. Δεν αυτό και να κλείσουμε, κύριε Αποστολίδη, ξεπεράσαμε και την ώρα. Ναι, δεν ήρθε ποτέ κανένα στο γραφείο μου να ζητήσει δικαιοσύνη. Τι ζητάνε, να κερδίσουν την υπόθεση. Όλοι μα όλοι έχουν δίκιο. Και σταματώ εδώ. Καταλάβατε. Βεβαίως. Το καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, την άλλη φορά θα έχουμε μεγαλύτερη κουβέντα, γιατί εντάξει, έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να αναλύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα καλά, πολύ. Λοιπόν, που ήσασταν σήμερα στο Λίπερο. Ευχαριστούμε σε όλους. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Κάνα γεια μαζί σας. Γεια σας.